Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία που ούτως ή άλλως άπτεται θεμάτων συλλογικών δικαιωμάτων λαϊκών ελευθεριών, καταδικάζοντας το απαράδεκτο νομοθετικό τερατούργημα που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που επιδιώκει τη συκοφάντηση και ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Είναι ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέτει υπό απαγόρευση, υπό περιορισμό κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Είναι ένα νομοσχέδιο κρατικής τρομοκρατίας, αυταρχισμού, καταστολής. Είναι όμως βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση. Αν νομίζει ότι αυτό το χουντικής έμπνευσης κατασκεύασμα θα εφαρμοστεί και πολύ περισσότερο να νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση. Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα το ακυρώσει στην πράξη όπως έκανε πολλές φορές στο παρελθόν με παρόμοιους νόμους που θέλανε να βάλουν στο γύψο τη λαϊκή διεκδίκηση.